δικτύων, οι οποίοι υπέστησαν μεγάλες ζημιές από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας, συνομίλησε το πρωί ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο οποίος επισκέφθηκε το Μαραθώνα και ενημερώθηκε για τις καταστροφές. Ο κύριος Καραμαλής σε δηλώσεις του άφησε αιχμές για τις χθεσινές εξαγγελίες του Γιώργου Παπανδρέου για τους αγρότες. Από την αίθουσα Σύνταξη θα μας ενημερώσει αναλυτικά για όλα αυτά ο Νίκος Αγγελίδης. Νίκο. Ναι, Λένα, κυρίες και κύριοι, καλό πρωί εδώ από την αίθουσα Σύνταξη. Να πούμε ότι πριν από λίγο γυρίσαμε από τον Μαραθώνα που βρέθηκε και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Πήγε εκεί για να δει η διεισόμαση της ζημιάς που υπέστησαν οι ιδιοκτήτες θερμοκηπίων στην περιοχή. Πάρα πολύ μεγάλες ζημιές, οι καταστροφές, τα σημάδια έντονα. Άκουσε ορισμένους από τους ιδιοκτήτες, βλέπουμε εδώ, περπατάει μαζί με τους ιδιοκτήτες των θερμοκηπίων. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι εκείνο το θέμα που συζήτησε και ανέπτυξε περισσότερο. Ήταν το γεγονός για τα πανωτόκια. Αναφέρθηκε και στα πανωτόκια όταν ο Αναστάσιος Κούλης, ένας εκ των ιδιοκτητών των θερμοκηπίων, του έθεσε το θέμα για κάποια δάνεια που έχει πάρει από την Αγροτική Τράπεζα για τον τρόπο αποπληρωμής τους και για τις οικονομικές δυσχέρειες τις οποίες έχει μπει, τις περιπέτειες τις οποίες έχει μπει από την περασμένη Παρασκευή, οπότε και σημειώθηκε η μεγάλη χιονόπτωση. Μάλιστα. Νίκο, στη συνέχεια, περίπου στη 1:30 θα παρουσιάσει στην Αργυρούπολη ο κύριος Καραμαλής τη χάρτα της καθημερινότητας για την Αττική. Έτσι ακριβώς είναι. Εδώ βλέπουμε και τον κύριο Καραμαλή τώρα να μιλάει με τους πληγέντες. Θα ακούσουμε, έχει πολύ σημασία να ακούσουμε και την δήλωση που έκανε ή μάλλον τη συνομιλία που είχε με τον Αναστάσιο Κούλιν, ο κύριος που βλέπουμε προς τα αριστερά του. Επαναλαμβάνουμε ότι συζήτησε το θέμα των πανωτοκίων, ενώ επίσης ένα άλλο σημαντικό θέμα που αναπτύχθηκε αμέσως αργότερα και στο οποίο άφησε και σαφή. Το θέμα είναι το εξής, όπως ξέρετε, τα προβλήματα με την Τράπεζα είναι σοβαρά. Για να μπορέσουμε να... Έχω πάρει δάνεια 40 εκατομμύρια για αυτό το θερμοκήπιο, τους εγώ δώσει 160. Στις 3 του Μαρτίου είχα το πρώτο δικαστήριο με την Αγροτική Τράπεζα. Απανατόκια. Και μου ζητάνε άλλα 100 εκατομμύρια. Το αρχικό κεφάλαιο όπως είναι. 40 εκατομμύρια για όλη τη μονάδα. Πότε? Το 1983. 82 προς 83. Και πόσο έφτασε το... Τους έχω δώσει μέχρι το 1999 160 εκατομμύρια. Παρόλο... Ναι, το τετραπλάσιο. Παρόλο που έπεσα το 84 και έπαθα το ατύχημα, από το 85 τους έδινα λεφτά συνέχεια. Λοιπόν, και έρχονται τώρα και μου ζητάνε, ήθελα να βγάλω να το βγάλω στον πληστηριασμό που επιλύσανε ή θα κάνω, να ξανακάνω ρύθμιση, λέει, γιατί θα το βγάλω στον πληστηριασμό. Μάλιστα, Νίκο, έκανε και μια άλλη δήλωση ο κύριος. Ναι, έκανε δήλωση αμέσως μετά. Άφησε σαφείς αιχμές στις εξαγγελίες που έκανε χθες από το Ηράκλειο της Κρήτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου σχετικά με τις αποζημιώσεις των πληγέντων αγροτών. Μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Στα μεγάλα, στα χρόνια προβλήματα των αγροτών μας, ήρθαν δυστυχώς να προσθεθούν και οι μεγάλες, οι σημαντικές καταστροφές που προξένησε η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών. Τα όσα ανακοίνωσε η κυβέρνηση δεν ξεφεύγουν από αυτά που χρόνια τώρα βλέπουν και ακούν οι αγρότες μας. Δηλαδή λόγια χωρίς αντίκρισμα. Όλοι γνωρίζουν σήμερα ότι η ΕΛΓΑ δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο για τον οποίο δημιουργήθηκε. Και θέλω να τονίσω ότι υπάρχει πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα με την αντικειμενική εκτίμηση των ζημιών και ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα με την έγκαιρη καταβολή των αποζημιώσεων. Που υπέστησαν μεγάλες ζημιές από το πρόσφατο κύμα της κακοκαιρίας, συνομίλησε το πρωί ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος επισκέφθηκε το Μαραθώνα και ενημερώθηκε για τις καταστροφές. Σε δηλώσεις του άφησε αιχμές για τις χθεσινές εξαγγελίες του Γιώργου Παπανδρέου για τους αγρότες. Είναι 9 το πρωί. Ο Κώστας Καραμαλής φτάνει στο Μαραθώνα για να διαπιστώσει διεισόμαση το μέγεθος των καταστροφών που προκάλεσε η πρόσφατη χιονόπτωση. Η εικόνα που επικρατεί σε πολλά θερμοκήπια εδώ στο Μαραθώνα είναι πάρα πολύ σκληρή. Ο χιονιάς άφησε στο πέρασμά του έντονα σημάδια καταστροφής. Τα θερμοκήπια του Αναστάσιου Κούλη υπέστησαν ανυπολόγιστες ζημιές. Το χιόνι διαπέρασε τις γυάλινες οροφές, λυγίζοντας τους σιδερένιους σκελετούς. Όταν λέμε καταστροφή, εννοούμε πέραν της εγκατάστασης και η παραγωγή. Κοιτάξτε, η παραγωγή τελείωσε, πέθανε. Τελείωσε. Αυτό το θερμοκήπιο για να μπορέσουμε να το ξαναστήσουμε, αυτά μόνο να μαζευτούν με τα χέρια, γιατί μαζεύουν να λύσουν τα σίδερα, τα ζάμια ένα-ένα που θα έπαιρνε άχρηστο χωράφι, δεν φτάνουν 20 εκατομμύρια να το σηκώσει από εδώ. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ακούει τον αγρότη, ο οποίος βρίσκεται σε οικονομικό τέλμα. Όπως ξέρετε, τα προβλήματα με την Αγροτική Τράπεζα είναι σοβαρά. Εξάλλου το εξαγγείλατε της. Έχω πάρει δάνεια 40 εκατομμύρια για αυτό το θερμοκήπιο, τους έχω δώσει 160. Στις 3 του Μαρτίου είχα το πρώτο δικαστήριο με την Αγροτική Τράπεζα. Απανατόκια. Και μου ζητάνε άλλα 100 εκατομμύρια. Το αρχικό κεφάλαιο όπως είναι. 40 εκατομμύρια για όλη τη μονάδα. Πότε? Το 1983.
82 προς το 83. Και πόσο έφτασε το... τους έχω δώσει μέχρι το 1999 160 εκατομμύρια. Ο κύριος Καραμανλής σχολίασε τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις αποζημιώσεις των αγροτών που επλήγησαν από την έντονη χιονόπτωση. Στα μεγάλα, στα χρόνια προβλήματα των αγροτών μας ήρθαν δυστυχώς να προσθεθούν και οι μεγάλες, οι σημαντικές καταστροφές που προξένησε η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών. Τα όσα ανακοίνωσε η κυβέρνηση δεν ξεφεύγουν από αυτά που χρόνια τώρα βλέπουν και ακούν οι αγρότες μας. Δηλαδή λόγια χωρίς αντίκρισμα. Όλοι γνωρίζουν σήμερα ότι η ΕΛΓΑ δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο για τον οποίο δημιουργήθηκε. Για ανάγκη άμεσης αλλαγής της αγροτικής πολιτικής μίλησε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Χρειάζεται επειγόντως μια άλλη αγροτική πολιτική. Μια πολιτική που να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, αλλά ταυτόχρονα να στέκεται δίπλα στους αγρότες. Μια νέα πολιτική που να οδηγεί στην περιφερειακή ανάπτυξη, μια νέα πολιτική για τους Έλληνες αγρότες. Αυτή την πολιτική βάζουμε σε εφαρμογή από τις 8 Μαρτίου. Ο κ. Καραμανλής επισκέφθηκε και άλλα θερμοκήπια της περιοχής που υπέστησαν μεγάλη.